Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, ίσως να έγινε λίγο βιαστικά το κάλεσμα για να βρεθούμε σήμερα, αλλά πιστεύω ότι ίσως να αργήσαμε και πολύ. Γιατί ο κόσμος σίγουρα περιμένει, σίγουρα θέλει να μάθει το τι ακριβώς γίνεται γύρω από την ομάδα, γύρω από τα προβλήματα της ομάδος. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ και να σας πούμε και να σας ενημερώσουμε, αλλά και να δεχτούμε και τις ερωτήσεις σας σε όποια θέματα θέλετε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την ομάδα σαν πρώτο θέμα, με το στήσιμο της ομάδος. Πήραμε λοιπόν μια γενναία απόφαση να κρατήσουμε αυτούς που ήθελε ο προπονητής από την περσινή ομάδα κατά επιλογή του προπονητή και να κάνουμε πράξη ένα όραμα που όλα τα χρόνια επιθυμούσε ο κόσμος στο Σερών. Και νομίζω είμαστε η μόνη ομάδα που τολμούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 12, 13, 14 στον αριθμό νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα. Μην σας ξεγελάει ότι είναι από τη δεύτερη ομάδα, γιατί θα το δείτε στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν αυτό που ήθελε ο κόσμος, να μπουν παιδιά των Σερών, παιδιά της περιοχής μας, παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδος και παιδιά τα οποία να ματώνουν για τη φανέλα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το τέλειο, σε συνδυασμό πάντα με τους εναπομείναντες παλαιούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πιστεύω ότι θα δώσουν ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Είπαμε και δηλώσαμε και το δήλωσε και ο προπονητής, αν θυμάστε στη συνέντευξη, ότι χτίζουμε μία νέα ομάδα τριετίας. Αυτό πρέπει να είναι το όραμα και αυτό πρέπει να περάσουμε προς τα έξω. Μέσα από αυτή την ομάδα νομίζω ότι και επιτυχίες μπορούν να έρθουν, αλλά ο στόχος ο πρώτος και ο βασικός είναι η ομάδα της τριετίας. Εμείς τολμήσαμε και ξέρετε πολύ καλά κάποιες άλλες χρονιές μπορεί να είχαμε στον αριθμό 25 και να ήταν 23 μεγάλοι και 2 νεαροί. Φέτος όμως είναι μοιρασμένα. Και νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός έχει το ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Μπορεί να είναι ένας μεγάλος, δύο μικροί, μπορεί να είναι και το αντίθετο. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που είπαμε και αυτό που υποσχεθήκαμε το κάναμε. Εύχομαι και ελπίζω ότι στο τέλος αυτή η προσπάθεια να μας δικαιώσει όλους. Και πάνω απ' όλα να χαρεί ο κόσμος ένα διαφορετικό Πανσεραϊκό, ένα Πανσεραϊκό που δεν τον είδε ίσως λόγω των προβλημάτων, πολλοί από εσάς μπορεί να είδατε, αλλά λόγω των προβλημάτων, των γηπεδικών προβλημάτων, δεν τον είδε ακόμα να αγωνίζεται στο γήπεδο του. Κάτι που πιστεύω στεναχωρεί όλους τους Σεραίους φιλάθλους που ακούνε, διαβάζουν πολλά, αλλά δεν έχουν δει την ομάδα. Δυστυχώς, σας είπα και πάλι, ήταν τα προβλήματα τέτοια, τα γηπεδικά. Πιστεύω σε 1-2 εβδομάδες να έχουν λυθεί και να γυρίσουμε, γιατί οπωσδήποτε και για την ομάδα μας είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε 20 μέρες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν έχουν δει ακόμα το χορτάρι του γηπέδου μας οι ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο. Αυτό θα πρέπει να συνηθίσουμε και όπως είναι το γήπεδό μας. Νομίζω όμως θα το ξεπεράσουμε και αυτό, όπως έχουμε συνηθίσει
τόσα χρόνια να ξεπερνάμε τόσα προβλήματα. Υπάρχει, όπως ξέρετε, και η δεύτερη ομάδα και η τρίτη ομάδα μας και οι ακαδημίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε στη φετινή σεζόν που ξεκινάει σε λίγες μέρες, αλλά όλα τα τμήματα έχουν πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα και παιδικά. Πιστεύω με την καλή διάθεση που δείχνουμε και την καλή θέληση που έχουμε, αν υπάρχει από όλες τις πλευρές, θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ακαδημίες του Πασαραϊκού. Και επειδή σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι ακαδημίες και ίσως ο κόσμος να ανησυχεί, τους διαβεβαίνουμε λοιπόν ότι σε λίγες μέρες θα λυθούν όλα τα προβλήματα και θα εγκατασταθούμε πάλι στα γήπεδα τα δικά μας, αλλά αυτή τη φορά με ένα σύγχρονο, θα έλεγα, αθλητικό κέντρο, γιατί προγραμματίζουμε χώρο αποδιετηρίων, χώρο για τους προπονητές, ένα συγκρότημα 200 τετραγωνικών μέτρων και πιστεύω ότι σε 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί, όπως θα έχει ολοκληρωθεί και το θέμα της σύνδρευσης, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα και με τα γήπεδα τα βοηθητικά. Θα πρέπει να λυθεί και το θέμα της σύνδρευσης, της γεώτρευσης που υπάρχει, για να λυθούν τα προβλήματα και να λυθεί το πρόβλημα του Πασαραϊκού, που εδώ και χρόνια, όπως γνωρίζετε όλοι, ήμασταν φιλοξενούμενοι στις ακαδημίες και στον χώρο της Ένωσης, αλλά οπωσδήποτε είχαμε και άλλα προβλήματα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πολύ διαφορετικά όταν είναι ο χώρος αποκλειστικά δικό σου και όταν είσαι φιλοξενούμενος σε κάποιον άλλο χώρο. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά οδεύουν προς το τέλος και σε 2 μήνες περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί και το θέμα των γηπέδων και το θέμα του νερού που απασχολεί αυτή τη στιγμή την περιοχή εκεί, αλλά και τα αποδυτήρια, τα οποία είναι απαραίτητα. Διότι ξέρετε πολύ καλά, το να έχεις έναν αριθμό περίπου 200 παιδιών στην Ακαδημία, χρειάζονται και οι απαραίτητοι χώροι. Πήραμε λοιπόν αυτή την απόφαση και νομίζω ότι στο επόμενο δίμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί και ο χώρος των αποδυτηρίων και τα γήπεδα και το θέμα του νερού. Επειδή ανησυχούν οι γονείς και λογικά ανησυχούν, γιατί ξεκινάει η νέα περίοδος και επειδή η Ένωση κάνει κάποια έργα ανακατασκευής εκεί που ήμασταν μέχρι τώρα, γι' αυτό λοιπόν πήραμε την απόφαση και την πρωτοβουλία να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για το χώρο το δικό μας, που θα είναι πλέον ο μόνιμος χώρος του Πασαραϊκού. Και αυτό νομίζω είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας. Αυτά ήταν από τα γηπεδικά, η τοποθέτηση αυτή που είχα κάνει ήταν τα γηπεδικά, η ομάδα όπως είπα και ξεκίνησα στην αρχή, παρουσίαση, θα πρέπει να γνωρίσετε όλοι, της ομάδος, θα γίνει στις 17 του μηνός, 8 η ώρα, στο ξενοδοχείο Ελπίδα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Πασαραϊκός με όλα τα τμήματά του
θα κάνει την παρουσίαση στο κεντρικό ξενοδοχείο. Γιατί είναι κάτι που πιστεύω ότι εκείνη την ημέρα ενώνει όλα τα τμήματα, τις ακαδημίες, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ομάδα και είναι μία γιορτή για όλους μας. Νομίζω ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα κάνουμε τις ίδιες δηλώσεις που κάνουμε για την ομάδα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τα προβλήματα είναι πολλά, κανένας δεν λέει όχι. Αλλά λειτουργεί σαν ομάδα, λειτουργεί όπως θέλει ο κόσμος, τουλάχιστον όσοι την είδαν την ομάδα, και φεύγουν ικανοποιημένοι από αυτό που παρουσιάζει η ομάδα. Ίσως είχαμε καιρό να το δούμε αυτό, και αυτό μπορεί να είναι το ευχάριστο μέσα στα τόσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μυστικά, αν αναλογιστούμε όλοι, αυτό που βλέπουμε στο πρωτάθλημα της Super League που ξεκίνησε και έχει δύο αγωνιστικές και βλέπουμε το θέαμα που βλέπουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πραγματικά θέλω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί. Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί για τη φετινή αγωνιστική. Τελειώνοντας, ήθελα να σας πω και να το τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν βγαίνουμε από τους στόχους, γιατί ο Πασαραϊκός είναι καταδικασμένος, όπου και αν βρίσκεται, να κάνει πρωταθλητισμό. Ακόμα θα έλεγα, και με τους μικρούς να ήμασταν μόνο, πάλι ήμασταν καταδικασμένοι. Αλλά δεν θα πρέπει ο στόχος μας να είναι μόνο εκεί, θα πρέπει να είναι σε πολλούς τομείς και να μην ξεφύγουμε από το πλάνο της τριετίας. Το ξανατονίζω αυτό, γιατί μέσα στην τριετία μπορεί να πετύχουμε πολλά, αν πάνε όλα καλά. Εγώ θα ευχηθώ, επειδή ξεχάσαμε κάτι που πιστεύω ότι στην περσινή αγωνιστική ήμασταν η πιο άτυχη ομάδα του πρωταθλήματος. Με 12 σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος, αλλά σας λέω εγώ ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν ήταν στη θέση του Πασαραϊκού θα είχε υποβαστεί. Άσχετα ο Πασαραϊκός, αν διεκδίκησε μέχρι το τέλος και για ένα τέρμα έμεινε έξω από τα play-off. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να αφιβάλλω και ξέρω πώς έγινε εγώ, δεν χρειάζεται να πω δημόσια τι έγινε και γιατί ο Πασαραϊκός δεν πήγε στα play-off. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρετε όλοι ότι χτίζεται μια καινούργια ομάδα και θα πρέπει αυτή η ομάδα με τον τρόπο που δουλεύει να μας κάνει όλους περήφανους, γιατί δεν ξεχνάμε όλοι και όλοι γνωρίζουμε ότι πραγματικά το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς, είναι πραγματικά αυτό που θα σας πω, ότι με τον τρόπο που σήμερα διοικείται και αυτά που γίνανε στην περσινή αγωνιστική, τα ξέρετε και τα γνωρίζετε πολύ καλά, από τις ομοσπονδίες, να μην αναφέρω, δεν χρειάζεται να αναφέρω, αυτά οι αποφάσεις που πήρανε, αυτά ήταν όλα που πιστεύω ότι απομάκρυναν τον κόσμο από τα γήπεδα. Γιατί ο κόσμος και κρίση έχει και βλέπει τι γίνεται και νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά. Εμείς σαν διοίκηση εδώ και επειδή είμαστε όλοι μαζί εδώ ενωμένοι, ζητάμε από τον κόσμο πραγματικά να μας συμπαρασταθεί φέτος, γιατί όταν έχεις και χτίσεις μια καινούργια ομάδα,
Το πρώτο που χρειάζεται και το πρώτο που θέλει η ομάδα είναι τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά που μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι μόνο από την περιοχή των Σερών, αξίζει ο κόσμος και να τα δει και να τα βοηθήσει και να τα συμπαρασταθεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παλαιότερα όταν έπαιζε ο κύριος Σπύρος εδώ, όταν έπαιζε στην ομάδα, στον αριθμό, αν υπήρχαν τότε 25, δεν ξέρω πώς ήταν ο αριθμός των ποδοσφαιριστών, οι 20 πρέπει να ήταν από την περιοχή Σερών. Όλοι. Αυτό λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε με τα βλαστάρια του νομού. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν και προσπαθούν να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο με αυτούς που φύγαν και επανέρχονται. Εμείς σε αυτή την τακτική δεν θα μπούμε. Θα δώσουμε τόπο στα νιάτα και πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν πραγματικά. Ξέρετε πολύ καλά, πήραν 2 χρόνια πρωτάθλημα και όταν ήμασταν ακόμα και στη Super League, στην Β' Αττική πήραν 3 χρόνια στο πρωτάθλημα. Στη Super League ήμασταν δεύτεροι την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε. Όλα τα χρόνια λοιπόν γίνεται μία πολύ σωστή δουλειά κάτω στα τμήματα και πραγματικά από το βήμα το θέλω να συγχαρώ και τους τεχνικούς όλους και όσους ασχολούνται με τα πρωταθλήματα των μικρών, τις ακαδημίες, τις δεύτερες, τις τρίτες ομάδες, διότι το πιο σημαντικό για αυτούς είναι ότι δουλεύουν, ετοιμάζουν όσο μπορούν βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν και μας στέλνουν τα παιδιά έτοιμα για να επανδρώσουμε την πρώτη ομάδα. Εγώ νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα ο Πανσεραϊκός παίρνει άριστα και αυτό το απέδειξε ακόμα και στην περσινή χρονιά με τη δεύτερη του ομάδα. Γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν είναι τίποτα, αλλά για αυτά τα παιδιά είναι το να παίρνουν πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τους ανταμείψαμε με τον καλύτερο τρόπο, τους ανεβάσαμε 6-8 στον αριθμό, δεν ξέρω πόσοι, 10 στη φετινή περίοδο, οι οποίοι είναι στο team της πρώτης ομάδος και νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε για την προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Τελειώνοντας, ξανά θέλω να σας ευχαριστήσω και θα δεχτώ, σας είπα, όποιες ερωτήσεις θέλετε, να σας ευχαριστήσω που ξέρω ότι είναι ακατάλληλη ώρα, αλλά είχαμε 2 διοικητικά συμβούλια με τους φίλους και τη στήριξη του Πανσεραϊκού και ένα με το ΔΣ και καταλαβαίνετε λοιπόν όλος ο χρόνος αφιερώνεται σήμερα σε θέματα οργανωτικά, σε θέματα διοικητικά και θα παρακαλούσα πραγματικά αν θέλει κάποιος από το πάνελ να πει 2 κουβέντες. Είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει και για τελευταία φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, άσχετα αν στο τέλος δεν πετύχαμε, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, αυτούς που ήρθανε για την προσπάθεια που κάνανε και πιστεύω ότι στην φετινή περίοδο ο κόσμος να είναι όπως ήταν και όπως το θυμάμαι εγώ τα πρώτα χρόνια για να αγκαλιάσει αυτή τη νέα ομάδα του Πανσεραϊκού. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να μιλήσετε, ναι, και μετά να δεχτούμε ερωτήσεις. Κάντε ερωτήσεις, δηλαδή. Ας πει ο... Όχι, όχι, καλύτερα να αλλάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Εγώ σαν εκπρόσωπος του συνδέσμου των παρεμάχων ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού έχω να πω δύο πράγματα. Στην πυραμίδα του ποδοσφαιρικού στερεώματος του νομού Σερών, ο Πανσεραϊκός είναι η κορυφή της πυραμίδας. Και οι υπόλοιπες ομάδες του νομού, όπως και τόσα χρόνια, βοηθούν
και προσπαθούν να νιώθουν και αυτές πάντας στο ύψος όσο γίνεται ψηλότερα. Ο Πασαριακός λοιπόν αυτός, ο Πασαριακός που είναι στις καρδιές όλου του νομού Σερών, πιστεύω ότι φέτος έκανε μια πολύ σωστή, πήρε μια πολύ σωστή απόφαση που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την ομάδα συνολικά. Και ποια είναι αυτή η απόφαση? Ακούσαμε από τον πρόεδρο να λέει, και το βλέπουμε και εμείς μέχρι τώρα, ότι σχεδόν 10 νεαροί ποδοσφαιριστές προωθήθηκαν από την δεύτερη ομάδα στην πρώτη ομάδα, έγιναν επαγγελματίες και θα στελεχώσουν το δυναμικό της ομάδος για τη φετινή και τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μου θυμίζει παλιές εποχές, τότε που, όπως είπαμε προηγουμένως, το σύνολο των παικτών του Πασαριακού απαρτίζονταν από παίκτες της πόλης και του νομού Σερών. Και τότε εκείνο που ξεχώριζε την ομάδα του Πασαριακού και τις άλλες επαρχιακές ομάδες ήταν η ένωση, η συναδέλφωση, η αγάπη του κόσμου που ερχόταν στο γήπεδο όχι για να δει τον Πίο ή δεν ξέρω ποιον ξένο μαύρο ποδοσφαιριστή, αλλά να δει τα δικά του παιδιά, τους γείτονες, τους φίλους, τους συγγενείς. Και έτσι έβλεπε στο γήπεδο του Πασαριακού να είναι γεμάτο από ανθρώπους που πάσχιζαν και αγαπούσαν την ομάδα. Αυτό θέλω και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για τον Πασαριακό. Τελείωσε το παρελθόν με τους ξένους παίκτες. Πρέπει να στηριχτούμε στα παιδιά τα δικά μας που δείξαν τα τελευταία χρόνια ότι αξίζουν και πρέπει να υπέρχονται στην ομάδα του Πασαριακού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θα υπάρξει. Γι' αυτό καλό τον κόσμο και όλους τους φιλάθλους να θυμηθούν τα παλιά και να έρθουν στο γήπεδο υποστηρίζοντας τα καινούργια παιδιά και δίνοντας κουράγιο να πάει η ομάδα καλά. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα μπορούσε κανείς να μην δεχτεί την πρόσκληση αυτή της ομάδας του Δήμου Σερών, της μεγαλύτερης ομάδας του νομού. Νομίζω εύχομαι ολόψυχα στον Πασαριακό, στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επιτυχία. Πραγματικά είναι στρατηγική επιλογή αυτή στο να στηριχθεί η ομάδα κατά κύριο λόγο σε νέους αθλητές, ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα σπλάθνα του νομού μας. Νομίζω ότι ήδη από μια πρωτοβουλία που έχει λάβει η ομάδα υπάρχει μια, βλέπετε, ομοιογένεια, μια ομοψυχία και από απλούς φιλάθλους, δηλαδή είμαι εδώ και κυρίως με την ιδιότητα του απλού φιλάθλου και του μέλους της ομάδας του Πασαριακού από τα γενοφάσια μου, θα έλεγα. Οπότε και με αυτή μου την ιδιότητα και με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ και έχουμε κάνει άλλες πάλι συναντήσεις, δείχνουμε και με αυτόν τον τρόπο και καλούμε και τον κόσμο ότι στηρίζουμε έμπρακτα την ομάδα και επιθυμούμε να δούμε τον Πασαριακό να υλοποιεί τους στόχους του, όπως ακριβώς τους παρουσίασε ο κύριος Πρόεδρος. Άρα, ειλικρινά, εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι η ΣΕΡΕΑ, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες και αντίξωες, και κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί ο αθλητισμός, αν μη τι άλλο, και μας φέρνει πιο κοντά και μας ενώνει. Και πόσο πολύ περισσότερο, Πρόεδρε, μπροστά στο όνομα αυτό που λέγεται Πασαριακός, νομίζω ότι όλος ο νομός θέλει τα καλύτερα, γιατί η ομάδα αυτή εκπροσωπεί τον νομό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προς τα έξω. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα πεις το σλόγγαν. Όλος ο νομός είναι Πασαραϊκός. Αυτό που λέγαμε. Νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, ο Δήμος Σερών, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, η μεγαλύτερη του ομάδα είναι ο Πασαραϊκός. Όπως είπε και ο κύριος Σταυλάς, πραγματικά σε αυτό το ποδοσφαιρικό στερέωμα του νομού, ο Πασαριακός πάντοτε βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας. Είναι αυτός που εκπροσωπεί όλο τον νομό, άλλωστε το λέει και το όνομά του. Και ειλικρινά, φέτος που είναι δύσκολες εποχές και τις περιγράψατε πολύ σωστά, υπάρχει και μία προσπάθεια από τους φιλάθλους, από τους απλούς φιλάθλους και ανθρώπους και τους ανθρώπους που αγαπούν τον Πασαριακό, πέρα από τις ιδιότητες, να σας στηρίξουν και να δώσουν και σε εσάς μια όθηση για να έχετε και περισσότερη διάθεση και έτσι ο κόσμος μέσα από αυτή τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται να βοηθήσει αυτά τα νέα παιδιά ώστε να επιτύχουν τους στόχους που πραγματικά βάζετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε. Να πάνω με καλά. Λοιπόν, αν είναι τους συνθέτους σας, θα μιλήσω τίποτα. Δεν ξέρω πού είναι. Εδώ. Κύριε Καντή, κουβέντε καλά θα κάνουμε. Γιάννη, έλα σε παρακαλώ.
Ένα λεπτό. Έλα, στείλε ένα χαιρετισμό. Ένα. Ο Νίκος εδώ. Ένα, εδώ, ο Νίκος είναι εδώ. Νίκο. Ένα λεπτό. Τι νόημα έχει τώρα. Ένα λεπτό θα κάνω. Είμαστε στην ομάδα πάντα, όχι μόνο για τους αγώνες, από τα φιλικά, τις προετοιμασίες μέχρι και τις προπονήσεις στηρίζουμε την ομάδα γιατί είναι η ομάδα της καρδιάς μας. Παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, υπάρχουν και νομίζω θα συνεχιστούν μέσα στη σημερινή κρίση, επειδή όντως είναι η ομάδα της καρδιάς μας, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε προθύτερα μία συνάντηση με μια ομάδα πρωτοβουλίας που έγινε για να λυθούν μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα σε σχέση με το γηπεδικό και χίλια δυο άλλα ζητήματα τα οποία προκύψαν φέτος. Αποφασίσαμε να στηρίξουμε την ομάδα παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, να είμαστε και φέτος κοντά της σε μια προσπάθεια να πρωταγωνιστήσει και μπορεί να μας κάνει περήφανο σε όλη την Ελλάδα. Πριν σηκωθείτε να μας πείτε αν πλέον αυτή είναι μια προσπάθεια που βλέπουμε τους συνδέσμους, εκπροσώπους των συνδέσμων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανθρώπους από το Δήμο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πλέον μια γροθιά γίνεται όλοι μαζί, γιατί παλιότερα υπήρχαν προβλήματα, κύριε Καρδί. Αν πλέον αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεταξύ σας θέματα και προσπαθείτε να μπροστά στο καλό της ομάδος να αντιπαρέψετε όλα τα μίζωτα θέματα που είχαν προκύψει. Καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία και από τη δική του σκοπιά υποστηρίζει την ομάδα. Έτσι. Εμείς κανέναν δεν συζητήσαμε ότι αγαπάει την ομάδα. Πραγματικά ποτέ δεν υπήρχαν ουσιαστικά προβλήματα σε σχέση με την ομάδα. Και πάει, και αύριο μπορεί να προκύψουν. Σήμερα συμφωνούμε σε μερικά ζητήματα και είμαστε μαζί. Πιθανόν, εάν παρουσιαστούν προβλήματα και πρέπει να είμαστε αντίθετοι με κάποιον, πραγματικά θα δούμε σε αντίθετο. Το θέμα δεν είναι εκεί. Ποτέ δεν υπήρχαν προβλήματα. Είμαστε όλοι πασαρακοί. Στην ουσία, τα προβλήματα τυχόν που υπάρχουν στην πορεία είναι πολύ φυσιολογικό. Καθένα έχει τη διαφορετική του άποψη. Και αν θα παρουσιαστούν, δεν νομίζω ότι με το υπάρχει σε αυτή τη φάση. Όλοι είναι σύνδεσμοι του Πανσεραϊκού και καθένα έχει τη φιλοσοφία του από δική του σκοπιά και με τον δικό του τρόπο στηρίζει την ομάδα. Αυτό κάνουμε και τώρα, νομίζω κι εμείς. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Φέτος πραγματικά γίνεται μία προσπάθεια από την διοίκηση. Εγώ θα έλεγα αξιέπαινη, γιατί πραγματικά ανεβήκανε από την μικρότερη ομάδα παιδιά, τα οποία θα απαρτήσουν την μεγάλη ομάδα, σε μεγάλο βαθμό. Έγιναν, θεωρώ, ότι οι σωστές κινήσεις ούτως ώστε η ομάδα, όπως είπε προηγουμένως και ο πρόεδρος, είναι καταδικασμένος ο Πανσεραϊκός να πρωταγωνιστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν βρίσκεται. Τα διαρκείας πάνε καλά. Η ομάδα, ο κόσμος μάλλον στηρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται και θεωρώ ότι όλοι ισίσουμοι και όλοι ενωμένοι, οι ΣΕΡΕΙ και εμείς σαν λες και φίλο Πανσεραϊκού Red Lions, αλλά και ο υπόλοιπος φίλαθλος κόσμος του νομού Σερών, θα στηρίξει αυτή την πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κάνε πλήρω πίσω το πρώτο. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Κύριε Ζήλης. Κύριε Πρόεδρε, μετά από 8 χρόνια έρχεται μια αλλαγή της νοοτροπίας από όσο μας είπατε τώρα. Σε αυτό τι έπαιξε ρόλο η χθεσινή παρουσία της ομάδας και άλλες χρονιές ο Πανσεραϊκός δεύτερη ομάδα έπαιρνε πρωτάθλημα και άλλες χρονιές σας λέγανε κάποιοι να προωθήσετε νέα παιδιά. Φέτος τι είναι αυτό που σας έκανε έτσι να αλλάξετε και ένα δεύτερο σκέλος,
Αυτά τα χρήματα σε ερώτηση για το αθλητικό κέντρο είναι μέσα από την ΠΑΕ και κάποιες διευκρινιστικές πληροφορίες. Κοιτάξτε, αυτό που μας έκανε να αλλάξουμε πάνω απ' όλα είναι ότι ο Βασιλαϊκός όλα τα χρόνια προωθούσε νέα παιδιά, αλλά ίσως το να τα προωθεί η διοίκηση θα πρέπει και ο προπονητής να έχει την ίδια φιλοσοφία. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να προωθήσαμε νέους ποδοσφαιριστές, αλλά ίσως οι προπονητές να μην είχαν αυτή τη φιλοσοφία. Ο τωρινός προπονητής λοιπόν το ζήτησε από την αρχή, το απέκτησε μάλλον, ότι νέα παιδιά, τα οποία και τα εμπιστευόμαστε και τα γνωρίζουμε, και οπωσδήποτε ξεσκατάρισμα στο υλικό που είχε ο Βασιλαϊκός στην περσινή αγωνιστική, από όπου ξέρετε ότι κρατήθηκαν, ανανεώθηκαν 7-8 συμβόλαια, αποκτήθηκαν και άλλοι 7-8 ποδοσφαιριστές και αυτή τη στιγμή έχουμε στη δύναμή μας 29-30 ποδοσφαιριστές, όπου οι 13 είναι νομίζω νεαροί ποδοσφαιριστές. Αυτό το πράγμα δεν το τολμάει κανένας. Ο Βασιλαϊκός, σας είπα, τόλμησε και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθεί, γιατί είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να δώσουν και να προσφέρουν πάρα πολλά στον Βασιλαϊκό. Για το δεύτερο, την δεύτερη ερώτησή σας, οπωσδήποτε γίνονται μέσα από προγράμματα τα οποία πιέσαμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης για αθλητικά έργα, σε συνεννόηση πάντα και με τον κύριο Μοσιάδη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης του νομού Σερών, και με τον Δήμο που θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα της ειδικής. Από την περιφέρεια, κύριε Πρόεδρε, πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση και η ενίσχυση, με ποιον τρόπο? Με ποιον τρόπο μπορεί η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την ΠΑΕ Πανσεραϊκός να βοηθήσει? Με ποιον τρόπο? Ναι. Πώς μπορεί δηλαδή να ενισχύσει η περιφέρεια, μπορεί να ενισχύσει χρηματικά την ΠΑΕ? Κοιτάξτε, εμείς ζητήσαμε λίγο τώρα το θέμα των συναλλαγών. Δεν γίνεται απευθεία στην ΠΑΕ. Ναι. Γίνεται μέσω της, από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης στην αντιπεριφέρεια των Σερών και γίνεται μέσα από εκεί τα έργα. Μέσα θα τα κάνει τα έργα η περιφέρεια δηλαδή? Δεν κοιτάξτε τώρα λεπτομέρειες, δεν τις γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε ότι ζητήσαμε αυτό. Πέρασε ο κύριος Σαρίδης, είναι αυτός που ξέρει τα τεχνικά, τα θέματα και τα... Ωραία. Διαδικαστικά είναι γενικό το θέμα, να σας απαντήσω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση σε μένα. Άλλη ερώτηση λοιπόν έχουν οι... Με αυτά που συνδέονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τις αποφάσεις του Ιδρύου και της πολιτείας για να δημιουργήσει ομάδες φέτος τις οποίες βλέπουμε, οι οποίες δεν έχουν τη γεώνα συμμετοχής και μάλιστα τους μη προκαταβολικά λεφτά για να ξοπλούν δόσεις προς την εφορία. Προχτές τη Δευτέρα είδα τον κύριο Κούγια σε μια εκπομπή, ο οποίος δεν πήρε μανία όσα δεν σε αποφάσεις πολιτείας, δεν ξέρω εσείς τι έχουν να κάνει. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε εγώ είδα χειρότερα από αυτά που είδατε εσείς τα τελευταία και τα καθυρίασε ο κύριος Κούγιας. Για μένα αυτά μπορεί να γίνουν οπωσδήποτε να ξεκριτηθούν οι ομάδες. Αλλά αυτά που είδαμε την περσινή περίοδο και την προπερσινή, δεν τα έχω ξαναδεί. Αυτές τις αποφάσεις που αρθήκανε, τις πρωτοβάθμιες, τις δευτεροβάθμιες, που ανέβηκε ο Πασαραϊκός δύο φορές, τρεις, το ξαναρίξανε, αυτά δεν τα έχουμε δει. Για μένα, εκείνες είναι οι αποφάσεις. Όχι το να βοηθήσεις μια ομάδα από αυτά που έχει λαμβάνει για να εξυπηρετηθεί, γιατί δεν τα χαρίζει κανένας. Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο που ήταν είναι αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν πέρσι και γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτές οι αποφάσεις ζημιώσανε το Πασαραϊκό. Και τη Λάρισα. Δύο ομάδες που αδικήθηκαν για μένα στην περσινή αγωνιστική ήταν ο Πασαραϊκός και η Λάρισα. Στη συνέχεια αυτό που λέτε δηλαδή για τις ομάδες που πέρσι συνεδρίξαν στην Κύπρο Εθνική, ανεβάζανε εμάς τη λίμνα του, τελικά αυτές διαλύσαν τον πόλο του. Και προσπαθούν να τους δικαιώσουν. Ακριβώς. Ποια είναι η άποψη στο λεπτή σα για αυτή τη δικαίωση που προσπαθούν να επιβάλλουν και να κάνουν 21 τις ομάδες στο Κουμπουλίο? Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί
Κανένας δεν λέει ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν ότι ήταν όλες σωστές. Κάποιες ομάδες μπορεί να διοικηθήκαν. Αλλά σε γενικές γραμμές, εγώ πιστεύω ότι η πολιτεία και η ΕΠΟ πρέπει να αποφασίσουν. Όχι να ρίχνουν το μπαλάκι στις ενώσεις, γιατί η Ένωση ΒΓ δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία. Πρέπει να έχει κάποια απόφαση από ένα διοικητικό συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ προείσταται. Η ΕΠΟ λοιπόν δεν θέλει να πάρει απόφαση γιατί ξέρει ότι είναι παράνομη αυτή η απόφαση. Και πετάει λοιπόν το μπαλάκι σε εμάς για να αποφασίσουμε. Όπως γνωρίζετε ότι σήμερα έγινε ένα συμβούλιο στην ΕΠΟ, δεν γνωρίζω γιατί ήμουν εδώ από το ποιες ήταν οι αποφάσεις, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, αν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Όχι, είναι για τους ελεύθερους. Ναι. Όχι, αν γνωρίζετε, αν συζητήσατε τα θέματα. Θα γίνει μια συνάντηση αυτή που έχει. Α, την Τετάρτη αυτή που έχουμε προγραμματίσει. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει μια συνάντηση όπως είχαμε ανακοινώσει εμείς, Super League, ΕΠΟ και ΕΠΑΕ. Και ό,τι αποφασίσουμε θα το μεταφέρουμε στο Υπουργείο για να πάρουμε τις αποφάσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση γιατί αν χρειάζεται ομοφωνία. Είμαι εκ των προτέρων σίγουρος ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που διαφωνούν. Ενδεχόμενη υποψηφιότητα για την Ένωση, θα βάλω. Εντάξει, υποψηφιότητα θα δούμε τι ζημώσεις θα υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υποψηφιότητα μόνο σαν αντιπρόεδρος. Σαν πρόεδρος δεν νομίζω γιατί δεν θέλω να προκαλέσω τις άλλες ομάδες. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πρόεδρος που δεν έχει ομάδα. Το να πάρω υποψηφιότητα μπορεί να βγω, αλλά κάποιες ομάδες θα έχουν κάποια δυσαρέσκεια. Και εγώ δεν θέλω να δώσω αυτό το νόημα. Θέλω ο Πανσεραϊκός να παλεύει επί ίσους όρους όπως παλεύει όλα τα χρόνια. Και επί την ευκαιρία, επειδή είμαστε όλοι εδώ, εγώ από την πλευρά μου θέλω μπροστά σας και παρουσία όλων σας να συγχαρώ και την ομάδα του Γαζόρου που ανέβηκε στη Β' Εθνική. Είναι χαρά μας πραγματικά να υπάρχει και δεύτερη ομάδα, αλλά δεν θα πρέπει να μπαίνει ο ένας στα χωράφια του αλλονού. Αυτό το λέω για να το ξέρουν και οι κύριοι αυτοί ότι εμείς είμαστε κοντά τους να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε, αλλά δεν θα μπούμε ποτέ στα δικά τους τα χωράφια. Είναι μια συμβουλή από έναν που ξέρει πολύ περισσότερα. Πρόεδρε, ποιο τρόπο πήγα στον πρόεδρο εσείς? Λεπτομέρειες δεν χρειάζονται. Νομίζω ότι έγινα και κατανοητός και πολύ μπορώ να καταλάβουν. Εγώ δεν έχω κανένα, σας είπα και κάτι και να σας πω και κάτι που δεν το γνωρίζετε σήμερα. Ίσως να είναι και είδηση για σας. Απέτησα σήμερα από τον προπονητή το πρώτο φιλικό που θα γίνει στο γήπεδο εάν θέλει και ο Γάζαρος στις 15-16, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από την έναρξη, να γίνει στο γήπεδο μας με τον Γάζαρο. Διότι αυτό θα πει ότι θέλεις, διότι και αυτοί θέλουν να αγωνιστούν στο γήπεδο αυτό και αυτοί δεν έχουν πει όλη την αγωνιστική περίοδο λόγω των προβλημάτων. Αλλά είπα, εάν θα γίνει φιλικό, να γίνει με τη συγκεκριμένη ομάδα, ούτως ώστε να πατήσουν και αυτοί στο γήπεδο αυτό. Όπως δεχτήκαμε και πήγαμε και παίξαμε και στο γήπεδο τους. Έτσι, γιατί ο Πανσεραϊκός, να ξέρετε ότι είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι μύψηρος, δεν βλέπουμε εμείς ούτε με κακό μάτι, ούτε θέλουμε, χαρά μας είναι να είναι, να παραμείνουν και να είναι στην κατηγορία αυτή. Αλλά δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ όταν ξέρουμε ότι είναι στο Μητρούσι να πάμε και εμείς στο Μητρούσι να ζητήσουμε κάτι. Το θεωρώ εγώ αυτό προσβολή για τον Πασαραϊκό. Έτσι με τον ίδιο τρόπο θέλω να φερθούν και αυτοί απέναντι στον Πασαραϊκό. Δεν χρειάζεται ούτε ρυθμομορφή, αλλά θα πρέπει κάποια πράγματα, ίσως από απειρία, ίσως να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα γιατί εντάξει, δεν έχουν και πολλά χρόνια, αλλά
θα πρέπει να τους δώσουμε και μια συμβουλή ότι καλό θα είναι εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε μαζί, να πάμε όλη τη χρονιά μαζί χέρι-χέρι και ο καλύτερος ας πετύχει ό,τι μπορεί να πετύχει. Και μέσα από τη ψυχή μου θέλω πραγματικά να δώσω ό,τι καλύτερο και για αυτή την ομάδα. Άλλη ερώτηση. Έχει κανένας. Πρόεδρε, για την Επιτροπή Πρωτοβουλειών δεν είπατε κάτι και τουλάχιστον φέτος σας βλέπουμε πρώτη φορά με ένα τόσο μεγάλο πάνελ. Έχετε κάνει δύο συναντήσεις. Ναι, είχα πει ότι βρεθήκαμε πριν από το... είχαμε διοικητικό συμβούλιο και μετά είχαμε την Επιτροπή. Και δεν έχετε. Κοιτάξτε, είναι μέσα στα τόσα προβλήματα, είναι ευχάριστο πραγματικά κάποιοι φίλαθλοι του Πασεραϊκού που είναι κοντά στην ομάδα να θέλουν να ζήσουν τα προβλήματα, να είναι κοντά στην ομάδα, να ενημερώνονται και να βλέπουν πραγματικά το τι προβλήματα υπάρχουν σε μια ομάδα και πώς προσπαθούν να τα λύσουν. Και με τη δική τους τη βοήθεια και με τη δική τους τη συμπαράσταση. Και πιστεύω ότι όπου τους χρειαστούμε θα είναι κοντά μας, γιατί να σας πω ότι κάτι πρέπει να το ξέρουμε όλοι και να το γνωρίζουμε όλοι. Είναι διαφορετικά όταν υποστηρίζεσαι και πας για ένα αίτημα 20-30-50 άτομα και είναι διαφορετικά όταν πάνε 2-3 άτομα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα πηγαίνουμε πολύ καλά, έχουμε μια άριστη συνεργασία και αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που έχουν πάρει. Εμείς πραγματικά ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν θα είμαστε κοντά τους για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν και την δική τους ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι δική μας, είναι ολονών. Και πιστεύω ότι διαχωρισμός σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Να ξαναπώ πάλι για τον κόσμο. Τώρα το τελευταίο μήνυμα πηγαίνει πάλι στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον Πασεραϊκό. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια καλή. Ίσως ήταν ανέλπιστο, ας πούμε, αυτό που γίνεται μετά διαρχίας. Αλλά θα πρέπει ο κόσμος να δώσει μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Και θα πρέπει να βγαίνει ο κόσμος και να μιλάει, να μην κρύβεται. Είμαι σίγουρος ότι οι επιλογές που κάναμε φέτος και με τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα και θα τους ικανοποιήσει στο τέλος και θα τους ευχαριστήσει. Δεν λέω εγώ ότι 1000% ότι θα πετύχουμε το στόχο, αλλά και να μην το πετύχει, ο κόσμος θα φύγει ικανοποιημένος από αυτά που θα δει σε όλη την χρονιά. Είναι δυστύχημα, το ξαναλέω πάλι, που έπαιξε ο Πασεραϊκός 5 φιλικά. 5 νομίζω στον αριθμό, πόσο είναι. 5. Και δεν έχει γευτεί ο κόσμος ακόμα, δεν έχει δει τα νέα παιδιά και τους παλιούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο για μένα, ό,τι καλύτερο είχαμε όλα τα χρόνια που είμαι στον Πασεραϊκό. Και αν αυτός ο Πασεραϊκός ήταν φέτος στη Σούπερ Λίγα με αυτή την ομάδα, σας πληροφορώ ότι θα την πίστευα πολύ. Γιατί αυτά που έχω δει και αυτά που έχω αντικρίσει τις δύο αγωνιστικές, σας λέω και πάλι, ο Πασεραϊκός δεν υστερεί σε τίποτα και μπορώ να πω είναι και από πάρα πολλές ομάδες πολύ καλύτερος. Να έχουμε μόνο, ξαναλέω και πάλι, την τύχη να μην έχουμε τραυματισμούς. Θερμή παράκληση, κάντε μια ευχή όλοι, γιατί μας πόνεσε και μας φύραξε πάρα πολύ. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής μας που ακόμα δεν έχει γίνει καλά από τον περσινό τραυματισμό. Είναι πολύ λυπηρό και μιλάω για τον Δημήτρη τον Ορφανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και να σας πω και κάτι, μας αντιμετωπίζουν και με βαρβαρότητα, να το λέω αυτό για να το ξέρετε. Αυτό δεν χρειάζεται, αν θέλετε να το πείτε, ακόμα και στα φιλικά πέφτει πολύ γροσιά. Ο Πασεραϊκός δεν αντιδράει, ούτε θέλει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά δεν θα πρέπει να το προκαλούν κιόλα. Γιατί αν το προκαλέσεις,
θα είναι ό,τι χειρότερο, να το ξέρετε. Ο Πανσεραϊκός θέλει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ήρεμο ποδόσφαιρο και ο καλύτερος να κερδίζει. Μην λοιπόν παίζουμε αντιαθλητικά, γιατί τα έχουμε πληρώσει πέρσι. Φέτος δεν θα δεχτούμε αυτό το οποίο έγινε πέρσι στην ομάδα μας. Πρόεδρε, οι ενέργειες για την αδειοδότηση τελικά, πού βρίσκονται? Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Κακώς ο κύριος Δήμαρχος έχει πανικοβληθεί, διότι αδειοδότηση γηπέδο, μιλάω φόβια πάντα, πολεοδομική άδεια, έτσι, μην μπερδευόμαστε, δεν έχει κανένα γήπεδο, ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτά λοιπόν κάθε χρόνο γίνονται με τον ίδιο τρόπο, παίρνει απόφαση είτε ο Γενικός Γραμματέας είτε το Υπουργείο και δίνουν παράταση στα υπάρχοντα γήπεδα. Το γήπεδο θα έχει πρόβλημα αν δεν είναι κατάλληλο. Το γήπεδο λοιπόν είναι κατάλληλο, ήρθε ο μηχανικός της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ το έλεξε, θα μας στείλει την έκθεση, μιλάω για την καταλληλότητα του γήπεδου. Από εκεί και πέρα αδειοδότηση, οικοδομική, τα έλεγα πολεοδομική, δεν υπάρχει σε κανένα γήπεδο. Όλα τα γήπεδα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε πανικοβληθεί. Επειδή ίσως είναι νέος ο Δήμαρχος και δεν γνωρίζει το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας και δύο ομάδες, τα έλεγα, στην πλάτη του, φοβάται τώρα μήπως τυχόν καλή είναι η ευαισθησία του. Μ' αρέσει. Αλλά να είναι αυτή η ευαισθησία και σε άλλα θέματα. Και επειδή είναι και ο κύριος Αντιδήμαρχος εδώ, ας τα ακούσει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, επειδή η ευαισθησία του ήταν πολύ καλή στο θέμα της αδειοδότησης, αυτή την ίδια ευαισθησία να την έχει σε άλλα θέματα. Και ξέρει πάρα πολλά θέματα που απασχολούν την ομάδα μας. Σε ποια θέματα, Πρόεδρε? Είπαμε, ίδρυψη, τέτοια τα είπα. Αφήστε τα τώρα, δεν χρειάζεται. Έχουμε τίποτα άλλο? Όχι, μόνο να μείνετε για πλάνα, δεν έχει συνάδελφο. Εγώ θέλω μια απάντηση μου προς τα κύριε Χρυσταφίδη. Εντάξει, να σου δώσει κάτι δίαιο. Όχι, είπε για πλάνα, συνάδελφο. Σωστό. Κάντε τα πλάνα και μιλάτε. Έχουμε ολοκληρώσει, δεν κάνατε άλλο τίποτα. Κύριε Αδαλή, γιατί δεν κάνατε καμιά ερώτηση? Μας περνάτε όταν κερδάμε σε πολύ ψηλά γράμματα. Δεν βλέπω ούτε το Πανσεραϊκό. Πού το γράφετε? Προχθές έψαχνα να το βρω και δεν τον βρίσκα. Πουθενά, γιατί έτσι? Δεν έχουμε καλές προσβάσεις. Δεν έχει, γιατί αυτό απολύτω την ομάδα. Αυτό ακριβώς λέω. Επειδή έρχεσαι, σε βλέπω στο γήπεδο, παίρνω την εφημερίδα την άλλη μέρα. Δεν ξέρω, δεν είναι άνθρωπο στην εφημερίδα. Άρα. Φίλε μα, ένα πες μας ότι... Γιατί προχθές, τώρα μεταξύ σοβαρό και αστείο, που έχασε τον Χάζαρο, έψαχνα στην εφημερίδα να βρω το αποτέλεσμα. Και επειδή δεν το βρίσκα, λέω σίγουρα έχασε τον Χάζαρο. Και δεν το έγραψες πουθενά, Γαζαρο. Πού το έκρυψες, δεν ήξερα το αποτέλεσμα να βρω. Όχι, πραγματικά, δεν το λέω για... Έψαχνα να βρω που έγραφε το... Είναι, αυτά είναι... Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι δεν είναι για... Μήπως κύριε Γαλή, εδώ ήθελα να το πω δημόσιο για να μην νομίζει κανείς ότι η ερώτηση όσο τα πολλά την περιφέρεια, γιατί ξενή εκτός πώς μια περιφέρεια, πώς μια περιφέρεια, υπουργεί μια ΠΑΕ, δεν είναι χρηματικό πράγματα, συμμετέχει και η ΠΑΕ με χρηματικό ποσό. Μισό, θα παρακολουθήσω την ερώτηση. Ερώτηση, για να μην θεωρηθείτε, γιατί δεν είναι χρηματικό. Απλά δεν χρειάζεται. Δεν έχω να σου πω, ακούγεται. Όσον αφορά την ερώτηση που κάνει στον κύριο Πρόεδρο σχετικά με την επιχορήγηση εταιρεία που θα γίνουν κάτω στο αθλητικό κέντρο του Πανσεραϊκού στο Λευκώνα, ένα ποσό αφορά από την περιφέρεια, η οποία θα, δεν θα χρηματοδοτεί ότι στην ΠΑΕ, να μην μένει αυτή η υπόνοια ότι ανώνυμη εταιρεία θα επιχορηγηθεί από την περιφέρεια, δεν μπορεί εκ του νόμου να γίνει αυτό. Επειδή όμως, όπως γνωρίζετε, τα γήπεδα αυτά εκεί που βρίσκονται είναι δημοτική έκταση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και δεύτερον, ότι θα έχει συμμετοχή και με ένα σημαντικό ποσό και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Ωραία. Για να μην θεωρείτε ότι η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα κάνει ένα έργο το οποίο το έργο δεν το κάνει στην ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω όλου. Όπω έγινε και η
Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους και να ζητήσω. Ευχαριστήσατε. Ωραία.